Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ο κίνδυνος για το ξέσπασμα ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας δεν έχει περάσει, παρά την χθεσινή άνοδο των αγορών, μετά και τα καθησυχαστικά λόγια του Κινέζου Προέδρου. Περισσότερο θα μας πει η Μαρίνα Φούντα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πράγματι, η βαριά έχει ρίξει τη σκιά του πάνω στις αγορές. Το ενδεχόμενο ξεσπάσματος ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 μήνα περίπου, στις αρχές Μαρτίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει την επιβολή δασμών στις εισαγωγές χάλιβα και αλουμινίου. Η αντίδραση των Κινέζων, της κινέζικης πλευράς, ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει στα μέσα του Απριλίου και οι δύο ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, να έχουν μπλεχτεί στη δίνη ενός εμπορικού πολέμου, με όποιες συνέπειες έχει αυτό για την παγκόσμια οικονομία. Σήμερα, 1,5 μήνα μετά, η αμερικανική πλευρά έχει ανακοινώσει την επιβολή δασμών σε πάνω από 1.300 κινέζικα προϊόντα, με το Πεκίνο να ανταπαντά με την επιβολή δασμών σε περισσότερα από 100 προϊόντα. Αυτό το γαϊτανάκι της επιβολής δασμών του μία σου και μία μου, θα λέγαμε, που θα επηρεάσει βέβαια και την Ευρώπη. Έχει τρομάξει αγορές και παγκόσμια οικονομία, παρά το πρόσφατο ράλι που σημειώθηκε χθες στις αγορές. Η αμερικανική αγορά έκλεισε χθες με κέρδη περίπου 1%. Νωρίτερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν άνοδο περί του 2%. Και αυτό γιατί ο Κινέζος πρόεδρος προχώρησε σε καθησυχαστικές δηλώσεις, ανακοινώνοντας ότι είμαστε υπέρ της ειρήνης και της ανάπτυξης και δεν θέλουμε αντίπεινα. Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι αυτή η εφορία, αυτό το ράλι στις αγορές μπορεί να είναι απατηλό, και αυτό γιατί αυτές οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις περί επιβολής δασμών συντηρούν ζωντανούς τους φόβους για τον εμπορικό πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, πριν από ελάχιστα 24 ώρα, δήλωσε ότι Τον έχουμε ήδη χάσει τον εμπορικό πόλεμο, είπα τον έχουν ήδη χάσει, παραδεχόμενος ουσιαστικά, ομολογώντας ότι βρισκόμαστε ήδη στο κατώφλι του εμπορικού πολέμου και τονίζοντας ωστόσο ότι η Αμερική θα βγει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βγουν ισχυρότερες από τον πόλεμο αυτό. Να σημειώσουμε κάτι τελευταίο, ενδεικτικές είναι και οι σημερινές δηλώσεις της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία προειδοποίησε κατά του προστατευτισμού για την παγκόσμια οικονομία, επιβεβαιώνοντας εμέσως πλην σαφώς ότι ο κίνδυνος ενός εμπορικού πολέμου θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε μερικές από αυτές. Ένας εμπορικός πόλεμος, αυτό το γαϊτανάκι επιβολής δασμών, καθιστά ακριβότερα όλα τα προϊόντα, περιορίζει τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών και επί της ουσίας βάζει φρένο στον ισχυρότερο ρόλο που έχει το εμπόριο να τονώνει την παραγωγικότητα της οικονομίας.